πορείας, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια και με το μετάλλιο και με τη διοργάνωση του Μουγούριου Πρωταθλήματος στην Κύπρο, έχει ανεβεί αισθητά. Πιστεύετε θα συνεχιστεί αυτή η επιτυχία στο αθλήμα? Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί η άνοδος του αθλήματος. Ήδη προχθές έγινε το πρώτο σκέλος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα και είχαμε για πρώτη φορά 50 σκάφη συμμετοχές μικρών τσιμίστων. Αυτό μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία και μεγάλη χαρά, γιατί αρχίσαμε με τα 20, πήγαμε στα 30, 40 και τώρα φτάσαμε τα 50 και ανεβαίνουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία και μας δίνει απόλυτη αισιοδοξία. Ένα τρόπο για να φέρουμε νεαρούς κοντά στο άθλημα ή που θέλουν να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε? Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τους ναυτικούς ομίλους. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν μέλη της ομοσπονδίας μας, ναυτικοί ομίλοι, οι οποίοι έχουν πολύ καλούς προπονητές και ασκούν και προπονούν μικρά παιδιά, κάνουν εκμαθήσεις μέχρι ψηλού επίπεδου αθλητές. Ένα μήνυμα να στείλουμε στα έξω. Το μήνυμα μας είναι ότι συνεχίζουμε τις επιτυχίες και τη σκληρή δουλειά για να δούμε και χρυσό μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς. Μπορούμε να καταφέρουμε δηλαδή? Γιατί όχι.